Δεν ακούσαμε ποιον υποψήφιο υποστηρίζουν καν για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ακούσαμε τις προτάσεις που έχουν. Είτε είναι λοιπόν, η ομάδα να απαντήσει ο κύριος Σιλικιώτης, ο κύριος Παπαλάκης, ο κύριος Μιλωνάς. Είτε είναι η ομάδα των σοσιαλιστών λοιπόν, για τις ευχαριστώ κύριε Δημητρίου. Εισηγήσεις. Θα επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα κύριε Σιλικιώτη. Να ξεκινήσω από αυτό, πρώτα να σας πω το Spitzen Candidat αφισβητείται. Και δεν νομίζω ότι θα περάσει αυτή η λογική στον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφισβητείται από πολλούς ηγέτες κρατών. Και εμείς διαφωνούσαμε. Εμείς διαφωνήσαμε και ως αριστερά και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα για να σχολιάσω λίγο τα θέματα, νομίζω ότι δεν είναι... Ποιον υποστηρίζεται, ποιον είναι, λοιπόν. Δεν υποστηρίζουμε κανέναν. Εμείς διαφωνούμε με τη λογική να υπάρχει Spitzen Candidat. Διότι δεν είναι έτσι που πρέπει να βγαίνει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει της αριστεράς, αλλά κάποιο... Υπάρχει, αυτό το στηρίζουν μερικά κόμματα της ομάδας, όχι όλα. Και μετήχε στο debate. Ναι, ναι. Αλλά αυτό δεν το υποστηρίζει όλη η ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για παράδειγμα, οι δύο ευρωβουλευτές δηλαδή, του Αγγέλια. Όχι μόνο οι δύο. Η μεγάλη πλειοψηφία της ομάδας της αριστεράς δεν το στηρίζει. Αυτός βγήκε από κάποια κόμματα. Ποιον στηρίζεται όμως. Κανένα. Γιατί θεωρούμε ότι είναι λάθος η λογική του Spitzen Candidat. Και μπορώ να εξηγήσω γιατί είναι λάθος. Και νομίζω και πολλοί ηγέτες των κρατών, ο ίδιος ο Μακρόν είπε ότι αυτή η πολιτική είναι λάθος, όπως και άλλοι ηγέτες, και θα φανεί στην πορεία αν θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα.